Γεια σας, τι καλά, πώς είστε? Σας είστε καλά? Είμαι ο Χάρης Θεοχάρους. Έλα. Το ατύχημα μου γίνει και το 2000. Ήταν μόλις απορρίθηκα από το στρατό. Ήμουν συνεπιβάτης σε ένα αυτοκίνητο, συγκεκριμένα κάθομαι πίσω μέση και το αυτοκίνητο ανατράπηκε και έτσι πάω στην ανατροπή. Κάπου χτύπησε ο σπόντιλος μου και έπαθα κάταγμα στο σπόντιλο. Με αποτέλεσμα τα κάτω άκρα μου να μην κινούνται σχεδόν καθόλου. Κάθε αναπηρία διαφορετική. Εμένα βασικά έκαμε αιματώμα παραπάνω, δεν είναι κοπικιώτος μέλος. Έκαμε αιματώμα. Ο γιατρός ήταν ξεκάθαρος μαζί μου, είπε μου ότι πρέπει να κάνει περίπου 6 μήνες να φύγει το αιματώμα για να δούμε ποια νεύρα επηρεαστήκαν, ωσότου να δούμε πόση βλάβη έμεινε μπας στα πόθηκια. Θεωρώ ότι η αναπηρία σαν τρόπο μαλαξέκα με πιο σοφό στη ζωή να δω άλλα πράγματα, γιατί πάντα η δυσκολία σαν άνθρωπο δυναμώνησε όταν την παλέψεις με λίγα λόγια. Σαν άνθρωπος είμαι ο ίδιος πάνω κάτω. Η αναπηρία άλλαξε με στο ότι κατάλαβα ότι η ζωή είναι ένας αγώνας που την παγιώνεις. Εάν την παγιώσεις, θα βρεις τις ευκαιρίες που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Θέλει να τη διεκδικάς. Η αντίδραση της οικογένειας μου όταν έγινε το ατύχημα, κατάλαβα ότι πήραν το πολλά αρνητικά, που την όψη ότι στεναχωρηθήκαν πάρα πολλά. Ήταν για όλους δύσκολο βασικά, και εγώ όταν χτύπησα και πάει ένας στο νοσοκομείο κατάλαβα ότι η βλάβη μου ήταν σοβαρή και δεν ξέρω και εγώ ήταν πώς να τους το πω ή πώς να το αντικρίσω, πώς να το αντιμετωπίσω, πώς να τους κάνω να νιώσουν καλύτερα. Βλέποντας και εμένα τα βήματα βελτιώσεις που έκανα σε άποψη ψυχολογίας, βλέπαμε ότι έκανα πράγματα μόνος μου, ότι πολέμουν τη ζωή. Μέσα από τα βιώματα δικά μου βλέπω ότι προχώρουν εγώ προς το καλό. Έτσι εκείνοι σιγά σιγά βλέπαν το πιο θετικά το πράγμα και βλέπα τους ότι βρήκαν ξανά το χαμόγελο τους βασικά πίσω. Τη γυναίκα μου εγνώρισα τη μετά το ατύχημα σε ένα νυχτερινό κλαμπ, βασικά φλερτάρα την, άρεσε και μου το φλερτ, εντάξει. Είναι κολονά, είναι που στους ασθενικούς περίμενα να πάει γυναίκα, είναι που στους ασθενικούς που πάω κατευθείαν στο ψητό. Γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε και όλη τη στιγμή χάρισε μου και δύο υπέροχα παιδάκια, τον Χριστό και η Βασιλική, και έχω μια υπέροχη οικογένεια. Έμαθα πάντα στη ζωή μου τα προβλήματα μου σε εισαγωγικά να τα λύω εγώ ίδιος και όχι να μου τα λύουν οι άλλοι, αλλά όταν χρειαστώ τη βοήθεια της πάντα δίπλα μου, στηρίζει με για οτιδήποτε χρειαστεί. Το μόνο δύσκολο που πέρασα ήταν στις αρχές της αναπηρίας μου, όταν δεν εγνώριζα το τι θα απογίνω. Είναι σαν που και ξανανήθηκα όταν ήμουν στο νοσοκομείο και δεν ήξερα πώς ήταν να αντιθώ, πώς ήταν να αυτοσυντηρηθώ με λίγα λόγια. Είχα τεράστια αναπορία στον εγκεφαλό μου, ήμουν όπως το μπλοκαρισμένο και ήταν πολλά δύσκολο για μένα να κατανοήσω στον εγκέφαλο μου τι θα κάνω τώρα και να πάει. Στην πάω του χρόνου πηγαίνοντας μετά το νοσοκομείο στην πτέρυγα παραπληγών όπου εκπαιδεύτηκα και έκαμα και έλυσα κάποιες απορίες στον εγκέφαλο μου, τούτη στιγμή που σου μιλώ είναι όλα φυσιολογικά για μένα. Έτυχε να το σκεφτώ μετά που επαντρεύτηκα, γιατί όταν παντρευτείς και έχεις μωρά βρίσκεις παραπάνω δυσκολίες, πριν όψη να τρέξεις αν μπορώ, έχεις έννοια να σου φύγει, αν πάει κάπου δεν μπορείς να πάεις, έχεις παραπάνω μυαλό σου. Εν το μόνο τρόπο σκέφτηκα χωρίς να με πάρει που κάτω πειράξε, το σκέφτηκα αρνητικά ότι μπορώ να τα βγάλω εις πέρας, γιατί έμαθα τη ζωή μου πολλά καλά να χειρίζομαι στην καρέκλα. Αλλά σίγουρα ένα ζευγάρι πόδια να ήταν πιο βολικό τώρα που έχω οικογένεια. Έχει άτομα που με βλέπουν τον έτσι ήρθα από άλλον πλανήτη, ας πούμε. Έχει άλλους που έδιου σημασία αν κάνει, εντάξει, ένα θέμα που όσο οποιοδήποτε μπορεί να συμβεί. Μ' αρέσει και η περιέργεια, γιατί τούτο είναι το χειρότερο μπουλά, γιατί έχει μερικούς που μπορεί να με γνωρίζουν, ας πούμε, και στο ξυκάρφο να έρθει να ρωτήσει φίλε μου τι έπαθε, ας πούμε. Ξέρεις, τα πράγματα στις εποχές μας δεν τα κάνεις, δεν πάρω ότι στο άλλο κόσμο γνωρίζεις γιατί είσαι τσάμε, εκτός αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος σοβαρός που πρέπει να κάνεις. Όλα τα πράγματα ξερούν από το σπίτι, γιατί ένας γονιός είναι να πει ενάρρωστος, ας πούμε. Θέμα χτυπήματος, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αρρώστια και δεν είναι το χτήμα. Γιατί πρώτα καωδικά στο παιδί σου και μαθαίνεις το να έχει λάθος αντίληψη περί το τι σημαίνει ένα χτύπημα ή ένα ατύχημα. Και δεύτερον, τι είναι η αρρώσκη. Βλέπω το που τα δικά μου τα μωρά. Τα δικά μου τα μωρά δουν μια, ας πούμε, ένα άλλο ένα μαξίδιο μπροστά τους. Θα το δουν περίεργα, ούτε να το συνδέσουν περίεργα. Η παιδεία σε έναν παιδί που να το μάθεις κάτι, ας πούμε, είναι όταν να το δει το παιδί σου έξω, να ξέρεις πώς να τα αντιμετωπίσεις σαν γονιός, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε σωστά τα πράγματα στην κοινωνία έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολλά που ξέρω ότι πάω σε σχολεία και προσπαθώ στα παιδιά μου να του δείξω την άλλη πτυχή της αναπηρίας. Το καλύτερο, φίλε, πρέπει να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρεστε στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Να σε βλέπουν σαν άνθρωπο. Δηλαδή, δεν έχω κάποια διάφορα από άνθρωπο, είτε που σέναν, είτε που τη γυναίκα μου, είτε από οποιοδήποτε και είτε στη γη. Είμαι και εγώ άνθρωπος. Άρα, σαν άνθρωπος, έχω την απέτηση ο άλλος να με σέβεται, τίποτε παραπάνω. Ζητώ σεβασμό, όπως σέβομαι εγώ τους συνανθρώπους μου, ζητώ και εγώ το σεβασμό που τους υπόλοιπους. Σε θέμα προσβασιμότητας, ως χώρα προσπαθούμε να βελτιωθούμε, δεν θέλω να τα μηδενίζουμε νουλά. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία εμπερίεργα, π.χ. παρκάρω σε πάρκιν μπλε, τα πάρκιν τα μπλε. Δεν είναι κάποιο τρουφοχωριό ή οτιδήποτε που εμπλε και βάλουμε το πιο πράσινο, έχεις κάρτα αναπηρίας. Επίσης, τα αυτοκίνητα πας στα πεζοδρόμια. Είχα μου σε περίεργα πράγματα, δηλαδή πάω, βρίσκω αυτοκίνητο, πρέπει να κατεβώ με την οικογένειά μου κάτω, να έρθω εκεί, δω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, εγώ ίδιος. Τούτα πράγματα θεωρώ ότι πρέπει να καταπολεμηθούν σιγά σιγά. Γιατί προσβάσιμα ένουν, κάποιοι άλλοι μας τα στερούν να προσβάσιμα. Έναν κάποιον αυτοκίνητο, έναν κάποιον φορτηγό, έναν κάποιον ασυνήθιτος που βάλει έναν κάθον τον αχρήστον τζαμέ. Βασικά, τούτα πρέπει να βελτιωθούν σε αυτήν τη φάση τώρα, γιατί τα παραπάνω χτίρια τώρα, τα καινούργια, όπως βλέπει η στάση κράτους αναβαθμίστηκε, έγινε πολλά καλή, έτυχε να πω και με τον δήμαρχο, μέλη της οργάνωσης παραπληγών Κύπρου να πάνε τζαμέ, να δούμε και τον χώρο. Ήταν κάτι ωραίο που μου άρεσε και μακάρι να γίνονται έτσι έργα και προσπάθειες. Είχα πάει σε μέρη που υποτίθεται είχα ράμπα, την οποία έπρεπε να έρθουν δύο άτομα για να με σπρώξουν από πάνω. Υποτίθεται είχα τόιλετ, την οποία μέσα τόιλετ είχαν καρέκλες, είχαν τραπεζάκια, είχα οτιδήποτε άλλο που έβαζε ο νους σου παρά να πάει να κάνεις εκείνο που θες να πάει να κάνεις, τις ανάγκες σου, ας πούμε. Εντάξει, σκέφτομαι αν έπρεπε να το κάνω για μέξω, αλλά ευτυχώς δεν είμαι ανέστητος για να κάνουμε έτσι είδους πράγματα. Για μένα ενοχλάμε λίγο που σε σέβονται σαν άτομο, δηλαδή πολλά άσχημα πράγματα τούτο, ναι. Η λέξη αναπηρία είναι μια λέξη που για μένα μπορεί στον οποιοδήποτε άνθρωπο να του έρθει ανά πάσα στιγμή και ώρα. Και αν με πούν την καταλάβω εγώ, είναι οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία στον εγκέφαλο. Ελπίζω να με καταλαβαίνεις ήταν που θα σου πω. Εκείνοι που εστερούν μυαλί περίπου και έχουν πραγματική αναπηρία για μένα. Εκείνους δεν τους καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω την έννοια της αναπηρίας. Ο αθλητισμός βοηθά πολλά, το γνωρίζω από μένα που αγωνίζομαι σε μπάσκετ στο αμαξίδιο. Πρώτο, κάνεις τον κόσμο έξω από σπίτι του. Δεύτερο, κάνεις τον να έχει μια φυσική καλή κατάσταση. Και γνωρίζει τον αθλητισμό μέσα τούτο. Προσπάθεια της Google Team τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία, γιατί ενημερώνει τον κόσμο σε θέματα αναπηρίας για να γνωρίζει ο κόσμος τι έστι αναπηρία, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι πλήστοι τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε και εμείς να δείξουμε ότι είμαστε άνθρωποι στον τη γη και ότι δεν είμαστε ρομπότ και για να έχουμε λίγο περισσότερο σεβασμό. Κούκου.